Σάβα, καταρχήν καλησπέρα. Πες μου δύο λόγια για το σημερινό μάτς. Καλησπέρα για μένα. Παίξαμε συγκεντρωμένα από την αρχή του πρώτου ημιχρόνου. Είχαμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, βέβαια, χαλαρώσαμε λίγο, θα έλεγα. Πολλά τακτικά λάθη, πράγμα που δεν έπρεπε να κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα κρατήσαμε τη διαφορά την οποία έπρεπε για να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που ήταν ενίκη για μας. Γιατί τα λάθη, πού οφείλονται δηλαδή? Οφείλονται βασικά στη χαλαρότητα, θα έλεγα, στο ότι ήμασταν στην αρχή του ημιχρόνου, πήραμε μια διαφορά την οποία δεν φοβηθήκαμε ποτέ. Και θα έλεγα ότι στο δεύτερο είχε ως αντανάκλαση το να χαλαρώσουμε λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε εμπειρή ομάδα, ξέρουμε δηλαδή να όποτε να σοβαρευτούμε, ας πούμε, για να πάρουμε τη διαφορά και να την κρατήσουμε για να πάρουμε τους βαθμούς. Κρέμασες τα παπούτσια σου από την Εθνική. Θέλεις να μου πεις λίγο δύο λόγια αυτήν την απόφαση? Ναι, αυτό που έχω να πω είναι ότι κάποια στιγμή όλα έχουν και ένα τέλος και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί θα δώσω έδαφος σε άλλα παιδιά γιατί διψάνε. Ναι, η ηλικία μου πλέον φτάνει 35 χρονών. Θέλω να συγκεντρωθώ στην ομάδα την οποία βρίσκομαι ώστε να μείνω σε καλό επίπεδο για να παίξω για άλλα χρόνια, όσο μπορώ βέβαια και με έχει αυτός καλά. Και από εκεί και πέρα, σαφώς και τα καινούργια παιδιά που είναι τα νέα παιδιά που είναι στην Εθνική να πλαισίσουν στην ομάδα και στο άμεσο μέλλον να φέρουν επιτυχίες και διακρίσεις ώστε να αποδεχτούν και τις εμπειρίες τις οποίες θα πρέπει να πάρουν στα επόμενα παιχνίδια. Πιστεύω ότι έπραξα καλά. Αυτά. Ο coach χαρακτήρισε μεγάλο κεφάλαιο τόσο για την Εθνική όσο και γενικότερα για το ελληνικό χάντμπολ. Από εδώ και πέρα θα δούμε έναν Σάβα Καρυπίδη αποκλειστικά αφιερωμένο ψυχή και σώμα στην ΑΕΚ. Σαφώς είμαι επαγγελματίας και πρέπει πάντα να δίνω τον καλύτερο με αυτό και για αυτό το μεγάλο σωματείο και προσωπικά για μένα ως παίκτης σε αυτά που έχω κάνει τα τόσα χρόνια στο εξωτερικό. Και αυτά ήρθα εδώ και γι' αυτό ήρθα στην ΑΕΚ, πίστεψα στην ΑΕΚ. Διαθέτει μεγάλο προστάσιο, πολύ μεγάλους παίκτες. Ήρθα να πλαισιώσω και εγώ αυτή την ομάδα και να βοηθήσω όσο μπορώ και εγώ από την πλευρά μου. Συνέχεια. Αγωνιστικά πάντα. Αγωνιστικά τώρα λόγω της απεργίας θεωρώ ότι θα έχουμε ένα βαρύ πρόγραμμα. Μπορεί να παίζουμε μεσοβδόμαδα ή ένα-δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Συγκεντρωνόμαστε κάθε φορά στο επόμενο παιχνίδι. Στόχος είναι η νίκη σε κάθε παιχνίδι και όχι να κοιτάμε πότε θα έρθουν οι τελικοί ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί καλό είναι, εγώ αυτό που έμαθα στο εξωτερικό είναι ότι προετοιμαζόμαστε κατάλληλα κάθε εβδομάδα για το επόμενο παιχνίδι που μας έρχεται και όχι να κοιτάμε πολύ ψηλά και μακριά. Στόχος παραμένει το ντάμπι. Σαφώς παραμένει. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που έχουμε θέσει από την αρχή. Ευελπιστώ η ομάδα να είναι υγιής πάνω απ' όλα γιατί φέτος είχα πάρα πολύ τραυματισμούς. Πράγμα στην καριέρα που δεν είχα ποτέ. Ο παράγοντας ατυχία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά δεν πειράζει. Μεγάλοι αθλητές και οι επαγγελματίες αθλητές είναι για να ξεπερνάνε τα εμπόδια ώστε να δίνουν το καλύτερο του σε αυτό μέσα στο κήπεδο.